Συνθήκες άνισου ανταγωνισμού διαμορφώνονται στην τηλεοπτική αγορά υπέρ των σταθμών εθνικής εμβέλειας. Οι αδειοδοτημένοι σταθμοί πληρώνουν ειδικό φόρο τηλεόρασης μόλις 5%, εν αντιθέσει με τους περιφερειακούς σταθμούς και τους τοπικούς αλλά και τους θεματικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας που πληρώνουν το 20%. Οι τελευταίοι περιμένουν την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την προκήρυξη των αδειών και εκφράζουν μάλιστα φόβους ότι η διαδικασία θα καθυστερήσει πολύ. Οι ανισότητες μεταξύ εθνικών καναλιών και περιφερειακών είναι πάρα πολλές. Αυτή που καίει όμως τώρα, γιατί δημιουργεί κάθε μέρα που περνάει πολύ δυσχερείς συνθήκες λειτουργίας για την περιφερειακή τηλεόραση, είναι ο τηλεοπτικός φόρος, ο οποίος έπεσε από την ημέρα της επίσημης αδειοδότησης για τα εθνικά κανάλια στο 5% επί της διαφήμισης και στο αντίστοιχο τιμολόγιο που θα κόψει ένας περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός είναι στο 20%. Έχουν περάσει 3 μήνες σχεδόν και στην ίδια αγορά, στους ίδιους πελάτες, οι σταθμοί εθνικής εμβέλειας μιλάνε με φόρο 5% και εμείς με 20%. Άρα αυτό είναι πολύ μεγάλη ανισότητα και κοντά σε όλα τα άλλα, επιπροσθέτως, δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα βιωσιμότητας στην περιφέρεια. Έχουμε την κατανόηση μόνο στα λόγια από όλους. Όλοι το θεωρούν δίκαιο να μειωθεί ο φόρος και στα περιφερειακά κανάλια στο 5%, αλλά δεν γίνεται πράξη. Από πλευράς κυβέρνησης χρειάζεται και συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής με το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να λυθεί το ζήτημα και είναι κάτι που εξετάζεται μέχρι και το κλείσιμο του προϋπολογισμού, ενώ αυξημένες είναι οι αντιδράσεις από πλευράς αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση έχει πάρει μια πολιτική απόφαση. Η πολιτική απόφαση είναι να ασχοληθεί με το θέμα αυτό σε επίπεδο εθνικής εμβέλειας καναλιών και να αγνοήσει τα περιφερειακά κανάλια. Αυτή είναι η κατάσταση φυτάμενη. Όσες φορές έχει συζητηθεί αυτό το θέμα δημόσια, η Νέα Δημοκρατία έχει αναδείξει την κατάφορη αυτή αδικία εις βάρος των περιφερειακών καναλιών. Αδικία για την οποία έχει δεσμευτεί ότι θα επανορθώσει μετά από τις εκλογές. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τα περιφερειακά κανάλια, όπως ξέρετε, εμείς θεωρούμε ότι είναι ζωτική σημασία για την τοπική ενημέρωση, ότι στην εποχή των fake news είναι ένα κύτταρο δημοκρατικό που εξασφαλίζει την αξιοπιστία, γιατί εσάς σας ξέρουν οι άνθρωποι εκεί στην Καβάλα και σας εμπιστεύονται και έχετε μία πορεία και ένα πρόσωπο στην κοινωνία. Σας εμπιστεύονται για την ενημέρωσή τους και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει στήριξη και των περιφερειακών καναλιών και επιτρέψτε μου και του περιφερειακού τύπου ο οποίος σε ευρωπαϊκό επίπεδο στηρίζεται και το αρμόδιο Υπουργείο στηρίζει αδιάφορα όταν έρχεται στα θέματα επιβίωσής του. Όλα αυτά τη στιγμή που η είδηση από την Ένωση Ενημερωτικών Περιφερειακών Καναλιών περί διαζυγίου από την Τίτζια δημιούργησε πολλά ερωτηματικά και σενάρια και έγινε γεγονός για πίεση προς την κυβέρνηση και την ΕΡΤ. Τα περιφερειακά κανάλια πληρώνουν το υψηλό ενίκιο μεταφοράς του σήματός του στην Τίτζια μετά από αφόρητες πιέσεις έως και απειλές του ιδιώτη πάροχου δικτύου. Η Ένωση Ιδιοκτητών από το 2016 έχει προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες για τις λεόντιες συμβάσεις που έχουν υπογράψει σταθμοί με τον πάροχο δικτύου. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών έχει καλέσει τους περιφερειακούς καναλάρχες σε συνάντηση και προχώρησε στον έλεγχο του οικονομοτεχνικού μοντέλου, βάσει του οποίου προκύπτει το ετήσιο ενίκιο προς την Τίτζια. Από το καλοκαίρι του 2018 και ενώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία χορήγησης αδειών στους πανελλαδικής εμβέλειας σταθμούς από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αρμόδιοι της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παπά αλλά και τον Υφυπουργό Λευτέρη Κρέτσο, άρχισαν δηλώσεις για το επόμενο βήμα, δηλαδή την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Ο κ. Κρέτσος μάλιστα είχε παροτρύνει από τη Μακεδονία τους ιδιοκτήτες να φροντίσουν για την ποιοτική αλλά και τεχνολογική αναβάθμιση των καναλιών τους. Γεγονός είναι πως οι ιδιοκτήτες των περιφερειακών καναλιών δεν μπορούν να μεταφέρουν μόνοι τους το ψηφιακό σήμα. Όλοι έχουν υπόψη τους τη δυνατότητα της δωρεάν ή έναντι μικρού αντιτίμου μεταφοράς ψηφιακού σήματος από την ΕΡΤ και σε αυτό το πεδίο αναμένεται να ανοίξει προεκλογικά με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα πολιτικά κόμματα αλλά και για τους υποψηφίους περιφερειάρχες αναντιχώρα το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία στο νομοσχέδιο, όσες φορές έχουν έρθει νομοσχέδια που έχουν σχέση με τα μέσα ενημέρωσης και ξέρετε ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από τον Υπουργό τον κύριο Παπά να αναμορφώσει το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης των καναλιών μετά από, από το στραπάτσο της αντισταγματικότητας του αρχικού του νόμου. Πάντα στη Βουλή το αναδεικνύαμε το θέμα
και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, των ερωτήσεων δηλαδή που κάνω εγώ ως αρμόδια τομεάρχης, συνεπικουρούμενη από συναδέλφους της επαρχίας που στηρίζουν στη Νέα Δημοκρατία τα περιφερειακά κανάλια, οπότε και από τους συναδέλφους μου στην Καβάλα. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε αναδείξει αυτή την αδικία και έχουμε ζητήσει μία απάντηση επιτέλους από τον αρμόδιο υπουργό. Mm. Απάντηση όμως δεν έχουμε.